Η μαγειρική είναι τέχνη και όπως κάθε τέχνη, κάτι πρέπει να ξέρεις από τα υλικά και την τεχνική της. Μια ωραία μυρωδιά έρχεται από την κουζίνα του Τζόι. Κάτι πολύ γρήγορο και νόστιμο θα φτιάξουμε σήμερα. Πιφτέκια γαρίδας με σαλάτα ρόδι και μαρούλι. Τι θα χρειαστούμε? Μισό κιλό γαρίδες, μαρούλι, ένα ρόδι, ψωμί του τόστ χωρίς την κόρα τριμμένο, βασιλικό, ένα μικρό κρεμμύδι, ένα αυγό, μία καυτερή πιπεριά, μουστάρδα, ελαιόλαδο και ξύδι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το κρεμμύδι. Πολύ σημαντικό όταν κάνουμε μπιφτέκια, ο τρόπος που βάζουμε το κρεμμύδι μέσα στον κιμά. Συνήθως το ψιλοκόβουμε και το βάζουμε όμως μέσα. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε πολύ έντονη κρεμμυδίλα στον κιμά και το κρεμμύδι, αφού ψήσουμε το μπιφτέκι, είναι τραγανό και μας αφήνει μια δυσάρεστη υφή στο στόμα. Οπότε το ιδανικό για να το κάνουμε τέλειο και να βγει όμορφα στο μπιφτέκι μας είναι να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, να το ψήσουμε πρώτα μόνο του, να το αφήσουμε να κρυώσει και μετά το εντάσσουμε μέσα στον κιμά. Ένα κρεμμύδι. Λοιπόν, έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμύδι σε ένα τηγανάκι, ένα κατσαρολάκι, λίγο ελαιόλαδο, χαμηλή φωτιά. Θέλουμε να το μαγειρέψουμε, να μαλακώσει. Καθαρίζουμε τις γαρίδες, θέλουμε να αφήσουμε μόνο το κρέας, μόνο την ψύχα. Προτιμήστε φθηνές γαρίδες, επειδή θα τις κάνουμε κιμά, δεν σας νοιάζει το μέγεθος. Όσο πιο μικρή είναι η γαρίδα, τόσο πιο φθηνή. Τις συγκεκριμένες πήραμε 4 ευρώ το κιλό. Οπότε εδώ μισό κιλό έχουμε 2 ευρώ μόνο η γαρίδα. Λοιπόν, καθαρίστε τις καλά. Και μετά θα τις ψιλοκόψουμε για να κάνουμε τον κιμά που θα φτιάξουμε τα μπιφτέκια. Καθαρίσαμε τις γαρίδες, έχουμε ψήσει το κρεμμυδάκι, οπότε το βγάζουμε στην άκρη, θέλουμε να κρυώσει για να μπορούμε να το βάλουμε μέσα στον κιμά. Γιατί άμα το βάλουμε όπως είναι ζεστό, θα ψήσει τις γαρίδες και θα ψήσει και το αυγό. Δεν το θέλουμε αυτό, οπότε στην άκρη να κρυώσει. Λοιπόν, τώρα βάλτε τις γαρίδες λίγες-λίγες στη σειρά. Προσπαθήστε να τις κόψετε όσο πιο ψηλές μπορείτε. Έχουμε ψιλοκόψει τις γαρίδες, οπότε να φτιάξουμε μια στιγμή τον κιμά για τα μπιφτέκια. Σε ένα μπολ βάλτε μέσα τα κρεμμύδια, τα οποία έχουν κρυώσει. Ρίξτε τις γαρίδες, αφού τις έχουμε ψιλοκόψει πάρα πολύ και όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται. Ψωμί. Είναι ψωμί για τόστ, μόνο την ψύχα, περασμένη στο μίξερ. Περίπου 4 φέτες για αυτή την ποσότητα. Μερικά φύλλα βασιλικού. Ή δυόσμο ή εστραγγόνο, ό,τι μυρωδικό θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Και τσίλι. Αν δεν το θέλετε πικάντικο, αποφύγετε το τσίλι. Ψιλοκόψτε τα καλά. Γενικά, όταν φτιάχνουμε κιμάδες για μπιφτέκια, όλα τα υλικά πρέπει να είναι πολύ ψιλοκομμένα. Διαφορετικά, αν είναι χοντρά τα κομμάτια, τότε όταν πάμε να ψήσουμε το μπιφτέκι, τότε σπάει εξαιτίας αυτού του πράγματος. Οπότε προσπαθήστε όσο πιο ψιλοκομμένα μπορείτε όλα τα υλικά σας. Βασιλικός μέσα και το τσίλι. Βγάλτε τα κουκούτσια αν δεν το θέλετε πολύ καυτερό. Μέσα. Ένα αυγό, μόνο το ασπράδι. Λίγο ελαιόλαδο. Μία περίπου κουταλιά της σούπας. Και αλάτι. Επίσης πολύ σημαντικό, όταν φτιάχνουμε μπιφτέκια οποιασδήποτε φύσεως, βάζουμε το αλάτι και πριν φτιάξουμε όλα τα μπιφτέκια και τα μαλάξουμε, ένα μικρό κομμάτι, δημιουργούμε μια μικρή μπαλίτσα, ψήνουμε στο τηγάνι για να δούμε αν έχουμε αλατίσει σωστά. Πολύ σημαντικό. Οπότε θα πλάσουμε, θα φτιάξουμε ένα μικρό κομμάτι, θα το δοκιμάσουμε και αν δούμε ότι είναι εντάξει το αλάτι, τότε συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα. Αν όχι, προσθέτουμε. Αν χρειάζεται να αφαιρέσουμε, την πατήσαμε. Δεν την πατήσαμε, προσθέτουμε περισσότερο ψωμί ή προσθέτουμε παραπάνω κιμά από το υλικό που χρησιμοποιούμε.
Φτιάξαμε λοιπόν ένα μικρό δείγμα, το δοκιμάσαμε, για να ελέγξουμε το αλάτι, να δούμε αν εντάξει το μπιφτέκι μας. Και τη γεύση και τα αρώματα και τα πάντα. Βλέπουμε λοιπόν έτσι αν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Οπότε τώρα μπορούμε να μαλάξουμε τα μπιφτέκια και να τα ψήσουμε. Βάλτε λίγο λάδι στην παλάμη σας. Με αυτόν τον τρόπο δεν κολλάει ο κιμάς πάνω στα χέρια σας. Αλείψτε το και δημιουργήστε μπαλίτσες. Όσο πιο λεπτά τα κάνετε, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούν. Όσο πιο χοντρά, τόσο πιο ζουμερά. Αλλά θα χρειαστούν παραπάνω χρόνο. Οπότε επειδή εμείς θέλουμε να τα ψήσουμε στο τηγάνι, δεν θέλουμε να μπλέξουμε το φούρνο, γιατί άμα βάλουμε το φούρνο, χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο και εκεί με περισσότερο ρεύμα. Θα κάνουμε λεπτά για να τα τελειώσουμε στο τηγάνι. Έχουμε πλάσει τα μπιφτέκια. Το ιδανικό θα ήταν να μπουν στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες για να σφίξουν, έτσι ώστε όταν τα ψήσουμε να μην διαλύσουν. Αν όμως θέλετε να τα κάνετε κατευθείαν με ένα καλό τηγάνι, δεν θα σπάσουν τα μπιφτέκια. Οπότε, μέτρια προς δυνατή φωτιά, γιατί έχουν πάχος και θέλουμε να τα ψήσουμε σιγά σιγά. Αν βάλουμε δυνατή φωτιά, τότε θα ψηθούν απ' έξω και μέσα θα μείνουν ομά. Λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Και με μια σπατουλίτσα προσπαθήστε να βρείτε μια σπάτουλα που είναι περίπου στο μέγεθος των μπιφτεκιών. Όχι μεγαλύτερη, γιατί όταν πάτε να τη βάλετε μέσα μπορεί να καταστρέψετε τα διπλανά, και όχι μικρότερη, γιατί μπορεί οι άκρες που δεν μπαίνουν πάνω στην κουτάλα να σπάσουν. Βάλτε λίγο λάδι και στην κουτάλα, στη σπάτουλα για να γλιστράει. Έχουμε ψήσει τα μπιφτέκια. Μεταφέρουμε σε ένα πιάτο με λίγο απορροφητικό χαρτί για να φύγουν τα λάδια. Αφήνουμε για 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μέχρι τότε κάνουμε σιγά σιγά τη σάλτσα, τη βινεγκρέτ για τη σαλάτα. Τι θα χρειαστούμε? Ξύδι βαλσάμικο μαύρο, ελαιόλαδο και ένα ρόδι. Πώς καθαρίζουμε ένα ρόδι? Λοιπόν, θα πάρετε ένα κουτάλι, το χτυπάτε γύρω-γύρω στα τυχώματα για να ξεκολλήσουν οι κόκκι μέσα από το ρόδι. Κόψτε τις άκρες και δημιουργήστε μία τομή από πάνω προς τα κάτω σε ένα μπολάκι. Θα χρειαστούμε περίπου το 1/4 για αυτή την ποσότητα που θα κάνουμε. Με ένα πιρούνι πατήστε να βγουν οι χυμοί, να σπάσουν οι κόκκι και αυτό το κρατάμε για το τέλος. Σε ένα βάζο, ένα μέρος ξύδι, 3 μέρη λάδι, ελαιόλαδο συγκεκριμένη περίπτωση, μουστάρδα για να δέσει το λάδι με το ξύδι, λίγο αλάτι και χτυπάμε. Πάμε μέσα και το ρόδι. Το πατήσαμε γιατί θέλουμε να βγάλει το χυμό του μέσα στη βινεγκρέτ. Γι' αυτό το διαλύσαμε με το πιρούνι. Αλλά θέλουμε στην υφή του να έχει και τους κόκκους, να σκάνε σε κάθε μπουκιά, οπότε δεν το περάσαμε από το μίξερ, απλά το σπάσαμε με το πιρούνι. Τέλεια. Οπότε έχουμε τη σάλτσα, μια πολύ απλή βινεγκρέτ με ρόδι, τη σαλάτα μας, τη μαρούλι και θέλουμε ένα μπολ να τα ανακατέψουμε και να στήσουμε το πιάτο. Γενικά να ξέρετε ότι η γαρίδα ταιριάζει με τις φρουτώδες γεύσεις, οπότε γι' αυτό επιλέξαμε να βάλουμε και εμείς ρόδι μέσα στη βινεγκρέτ. Οπότε έχουμε κάνει μια πολύ απλή σαλάτα με μαρούλι και μια βινεγκρέτ ροδιού που ταιριάζει πολύ με τη γαρίδα και μερικά μπιφτέκια γαρίδας με φρέσκο βασιλικό. Αν θέλετε, δοκιμάστε.